Ροζ μπαλόνια γέμισε η Καλαμάτα. Γυναίκες που πάλεψαν ή ακόμη παλεύουν με τον καρκίνο μαστού βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για την σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης του συγκεκριμένου καρκίνου. Βασική ομιλήτρια η ογκολόγος του νοσοκομείου, η οποία αναφέρθηκε στις αιτίες και την κληρονομικότητα του καρκίνου μαστού. Φαίνεται ότι γνωρίζοντας λοιπόν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα, έτσι ώστε να παρακολουθούνται σχολαστικά και από αυτές τις γυναίκες να αλλάξουν τον τρόπο συνήθειας. Όπου φαίνεται ότι ο τρόπος συνήθειας στην καθημερινότητά τους φαίνεται ότι επηρεάζει την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Αίτημα των γυναικών που έχουν την εμπειρία του καρκίνου να αποκτήσει το νοσοκομείο Καλαμάτας ακτινολογικό μηχάνημα, αλλά και να δημιουργηθεί ξενώνας φιλοξενίας ασθενών και συνοδών που έρχονται από άλλες περιοχές. Αυτή η εξασφάλιση θα κάνει τους ασθενείς να νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά, πράγμα που θα βοηθήσει και την ψυχολογία τους. Ψυχολογικά δεν αισθανόμαστε καλά και η ψυχολογία στους καρκινοπαθείς είναι ό,τι το καλύτερο. Η ψυχολογία μας είναι η βάση μας εμάς. Παρόντες στην εκδήλωση, η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου Καλαμάτας Ελένη Αλιφέρη και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.